Εμείς σαν Animal Rescue Cause δραστηριοποιούμαστε στην ΚΟ πάρα πολλά χρόνια, προσπαθώντας να μειώσουμε τον αριθμό των αδέσποτων με στηρώσεις, τις οποίες κάνουμε δωρεάν. Και επίσης έχουμε μια πάρα πολύ καλή λογική σχετικά με τα δέσποτα σκυλιά, τα οποία προωθούμε σε νόμιμες υιοθεσίες. Δηλαδή, στηρώνοντας ένα σκυλί, δεν το βάζουμε πάλι πίσω στο δρόμο. Προσπαθούμε να βρούμε, έρχοντας σε συνεργασία με άλλους συλλόγους και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, να του βρούμε το κατάλληλο σπίτι για το κατάλληλο ζώο, έτσι ώστε να πάψει να βρίσκεται στο δρόμο. Οι γάτες, να το πούμε και στα, όπως λέμε συνήθως, κουτσά στραβά, τα ψιλοκαταφέρουν στο δρόμο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Έχουμε ζώα τα οποία υπολογίζουμε ότι πρέπει να περνάνε σε αριθμό οι γάτες στις 30.000. Οπότε εργαζόμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό τους και να έχουν μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, σε συνεργασία βέβαια τώρα εδώ και με την Νικόλ δημιουργούμε αυτό το παζάρι, το οποίο το ξεκινήσαμε φέτος. Οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει, να συμμετέχει, να δει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να πάρει, να αγοράσει, αλλά και να μπει στην διαδικασία να σκεφτεί ότι μπορεί να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο, με το μικρό του λιθαράκι, τα ζώα. Μια αξιέπαινη προσπάθεια και ένας πολύ ωραίος σκοπός ο οποίος διοργανώνεται σήμερα το παζάρι εδώ στον προάβλιο χώρο του ΕΠΑΛ. Να περάσουμε και στην Νικόλ, να της δώσουμε το λόγο να μας πει και εκείνη μερικά πράγματα. So, first of all, Nicole, we know that you are volunteering many years in COS. We know also that you are very active. And we are very happy that we are here to report about that. And we want just your feelings and your emotions about this event. Well, we're very happy that we again had so many people who wanted to participate. We have over 30 tables, people who all made handmade things, things for animals, things to eat, just to sell for the animals. Να μας μεταφράσετε και εσείς. Ναι, βεβαίως. Η βασική ιδέα είναι ότι δημιουργούμε αυτό το παζάρι, έτσι ο κόσμος μπορεί να έρθει να βρει πράγματα από δεύτερο χέρι. Τα χρήματα από τα τραπέζια τα οποία νοικιάζει ο κάθε ένας που έρχεται εδώ θα προσφερθούν πάλι για τα ζώα, για τα δέσποτα της ΚΟ και όχι μόνο. Βοηθάμε και ιδιοκτήτες ζώων, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι από μόνοι τους. Και φυσικά μπορεί να βρει κάποια μεταχειρισμένα πράγματα, να βρει κάτι να φάει και να περάσει μια ευχάριστη Κυριακή εδώ. As all these years that you are volunteering in COS, you have seen progress. The years that they are passing, you think the people they are more sensitive about the animal rights and more sensitive, and they care more about the animals in COS. That we know all that the adopted animals are less than the animals that we can find in the streets. It's becoming more better every year. As well as the castrating programs that we do, and we help people with food and to take care of the animals and create awareness. And this is also why we do the bazaar, to speak with people what we can do and how to take care of your animal. And I think in the years you can see a much better environment for the animals. Λοιπόν, φυσικά και η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι άνθρωποι αρχίζουν και αποκτούν συνείδηση γενικώς για τα ζώα και πιστεύουμε ότι και το μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερο και βάζουμε σε διαδικασία με τους ανθρώπους να κάνουμε μία μικρή κουβεντούλα, να συζητήσουμε, να πούμε γιατί υπάρχουν τα δέσποτα, πώς δημιουργούνται και πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση. Are you at the end satisfied about the today's event? Because I think a lot of people have already came, but you are expecting a lot more in the until 3 p.m. Yeah, until 3 p.m. And the idea is to do it again in the last Sunday of March. So to be this returning event, to do it every winter also for the people who live here, to have something to do and to do something good. And to have a nice day. We wish you all the best and congrats once again about this effort that you are doing all these years in our island. Sometimes we think that you are respecting more our island than we do, the locals. But I think it's a teamwork. I think we need to do it together, yes. And if I can help people, it makes me happy and I hope it can make other people happy as well. And the animals, of course. Κυρία Αντίνα. Λοιπόν, να πω όπως είπε και η Νικόλ, ότι θα γίνει άλλη μια δράση τέτοια τον Μάρτι μήνα, λίγο δηλαδή πριν ξεκινήσει η σεζόν. Ελπίζουμε ο κόσμος να έρθει και να μέχρι τις 3 ώρα να περάσουν από εδώ, να δουν κάτι, να έρθουν σε επαφή. Είναι ακόμα και καλό η επαφή που έχουμε εμείς οι άνθρωποι
τώρα το χειμώνα που δεν είναι τουριστική σεζόν και είμαστε όλοι πνιγμένοι το καλοκαίρι. Και να πάνε τα πράγματα όλα καλύτερα και για τους ανθρώπους που ζουν εδώ μαζί και με τους ξένους και με τους ντόπιους και με τους Έλληνες.